Καλησπέρα σας. Καλωσορίζουμε στην πόλη μας τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή της Κρήτης, τον Βουλευτή Ηρακλείου, τον Βασίλη τον Κεγκερόγλου. Ένα πολύ δυναμικό στέλεχος, το οποίο μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας δίνει κάθε μέρα αγώνα προκειμένου να περάσουν οι θέσεις των δημοκρατικών πολιτών μέσα στο Κοινοβούλιο και να μην περάσουν οι θέσεις των λαϊκίστικων συμπεριφορών της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι θέλετε μπορείτε να το ρωτήσετε, παρακαλώ ο λόγος στον κύριο Βουλευτή. Ευχαριστώ τον γραμματέα της Νομαρχικής για την πρόσκληση και τον Βουλευτή τον Ανδρέα τον Πουλά. Είμαι σήμερα στο Άργος, στην περιοχή που βιώνει από πρώτο χέρι τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με, τόσο με τον αγροτικό κόσμο, όσο και με την επιχειρηματικότητα, με τους εργαζόμενους. Είναι τα ίδια που βιώνει κάθε Έλληνας, σε όποια γωνιά της Ελλάδας βεβαίως και αν ζει, και που με λύπη μας βλέπουμε ότι η κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν έχει τη λύση του σε πρώτη προτεραιότητα. Αντίθετα, τόσο η σημερινή κυβέρνηση όπως και οι προηγούμενοι, αυτό που προσπαθούν να μας πείσουν είναι ότι τέλειωσαν τα μνημόνια, τέλειωσαν τα προβλήματα. Οι μεν του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι αυτό έγινε τον Αύγουστο του 2018, η δε Νέα Δημοκρατία μας λέει ότι αυτό έγινε με τις εκλογές τον Ιούλιο του 2019. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Και το κίνημα αλλαγής έχει μια μεγάλη αγωνία και ένα μεγάλο στόχο. Η αγωνία είναι βεβαίως να δούμε να λύνονται αυτά τα προβλήματα και μάλιστα με βιώσιμο τρόπο, να δώσουμε μια προοπτική στον τόπο, και ο στόχος μας είναι μέσα από τη Βουλή αλλά και σε κάθε χώρο εργασίας, σε κάθε χώρο δράσης, να υπάρξει εκείνο το κίνημα που θα οδηγήσει στο να επιτευχθούν αυτές οι λύσεις. Αγωνιζόμαστε μαζί με τον κόσμο για τη λύση των θεμάτων, των προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Τόσο ο αγροτικός κόσμος, όσο οι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες, οι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, οι νέοι άνθρωποι. Έχουμε ένα πλαίσιο προτάσεων μέσα στον σχεδιασμό μας, μέσα στο πρόγραμμά μας, και αυτά προωθούμε, για αυτές τις λύσεις αγωνιζόμαστε. Με αυτή την έννοια, τούτη την περίοδο και εν ώψη της Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης για την σοσιαλδημοκρατική πολιτική που εμείς επιδιώκουμε, έχουμε σε όλη την Ελλάδα εντείνει την προσπάθεια και είμαστε σήμερα εδώ στο Άργος ακριβώς για να δώσουμε ένα ακόμα μήνυμα ότι τα προβλήματα μπορεί να είναι παρόντα, αλλά είναι και παρούσα τόσο η πολιτική του κινήματος αλλαγής που μπορεί να δώσει λύσεις, όσο και η αγωνιστικότητα όλων των μελών και των στελεχών του κινήματος. Καλωσορίζω και εγώ από τη μεριά μου τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδος του κινήματος αλλαγής, τον Βασίλη τον Κεγκέρογλου. Τον ευχαριστώ για την παρουσία του εδώ. Ήρθαμε εδώ στο Άργος σήμερα γιατί τα προβλήματα είναι στο δούμο μας. Πρέπει να δώσουμε λύσεις. Αυτή τη στιγμή, μετά από 4,5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε μια νεοφιλελεύθερη πολιτική να ξεδιπλώνεται, να βγαίνει μπροστά και να περιμένουν ο κόσμος να δει άσπρη μέρα. Αυτή την άσπρη μέρα που κι εμείς θα θέλαμε να τη δούμε, δεν τη βλέπουμε. Δυστυχώς, τα πράγματα δεν είναι όπως τα λένε τα κανάλια. Δεν είναι ότι η ανάπτυξη έφτασε, ήρθε. Η ανάπτυξη θέλει πολύ δρόμο ακόμα για να φτάσει. Και θα πρέπει όλοι σε συνεργασία να δουλέψουμε ώστε αυτό το πράγμα κάποια στιγμή να γίνει για τη χώρα μας, για να μπορέσει να πάει μπροστά. Δεν θα πω άλλα πράγματα, θα αφήσω τα περισσότερα να τα πει ο κύριος Γεγέρος. Κύριε Βουλά, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τον κορονοϊό. Εσείς είστε στο κίνημα αλλαγής και στο θέμα τα υγεία. Ήμασταν... βλέπετε με υγεία να το πρόβλημα ή... Ακούστε να σας πω, ήμασταν οι πρώτοι που κάναμε ερώτηση στο Υπουργείο Υγείας, στον κύριο Κικίλια, εγώ, ο Βασίλης ο Κεγκέρογλου και ο
βουλευτής από την Ξάνθη, ο γιατρός ο Μπαράν Μπουράν, για τον κορονοϊό. Πρώτοι κρούσαμε το σήμα του κινδύνου, ότι αυτό το πράγμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Κίνα εξαπλώνεται και εξαπλώνεται γρήγορα. Τώρα, στη χώρα μας ακόμα δεν έχουμε περιστατικά. Αυτό είναι καλό. Θεωρώ ότι πρέπει να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε το θέμα αυτό να αντιμετωπιστεί. Εάν χτυπήσει την πόρτα μας, που πιστεύω ότι θα τη χτυπήσει, είτε αργά είτε γρήγορα θα τη χτυπήσει, πρέπει να ληφθούν τα μέτρα. Εμείς δεν λέμε τη μέτρα, αυτά ξέρει η κυβέρνηση πολύ καλά, ξέρει το Υπουργείο Υγείας, έχει τον ΕΟΔΗ που μπορούν να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε το πρόβλημα να, όσο το δυνατόν να γίνει λιγότερο, γιατί πρόβλημα θα υπάρξει εφόσον έρθει εδώ ο κορονοϊός. Ευχαριστώ. Τον Ιούλιο ο ελληνικός λαός αποφάσισε αλλαγή πολιτικής. Η συσσόρευση των προβλημάτων τόσο από την προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης αλλά και άλλο τόσο από τις αδιέξοδες πολιτικές που ακολούθησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ ζητούσαν αλλαγή πολιτικής. Αυτό περίμεναν από την κυβέρνηση, αλλά μέρα με τη μέρα βλέπουν ότι σε βασικά θέματα ακολουθεί την πεπατημένη και σε άλλα θέματα προσπαθεί να διευθετήσει τα ζητήματα χωρίς να δίνει λύσεις. Ακόμα και το γεγονός ότι συζητούνται εκλογές πριν καν κλείσει ένας χρόνος σημαίνει ότι έχει χάσει η κυβέρνηση αυτή τη δυνατότητα να προωθεί λύσεις και να οδηγεί προς τα μπρος. Εμείς θεωρούμε ότι έχει πάρει μια εντολή και με βάση αυτή την εντολή πρέπει να δουλέψει. Εάν δεν μπορεί να κυβερνήσει, να βγει και να το πει. Δεν υπάρχουν όμως για μας δικαιολογίες που έχουν να κάνουν με πρόωρες εκλογές πριν καν κλείσει ένας χρόνος από την εντολή που έλαβε. Θεωρούμε αδιανόητο λοιπόν να γίνεται όχι η συζήτηση, η σκέψη από την πλευρά της κυβέρνησης για κάτι τέτοιο. Τιμολογείται ότι η Ελλάδα θα πάει στη Χάγη για τα θέματα της Τουρκίας. Ποια είναι η δική σας άποψη? Πρέπει να πούμε ότι τα εθνικά μας θέματα είναι βεβαίως τα πρώτα στην ατζέντα του κινήματος αλλαγής και πιστεύουμε και στη σκέψη των άλλων πολιτικών δυνάμεων. Έτσι πρέπει σήμερα να σκεφτούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Εμείς έχουμε εδώ και καιρό βάλει στις ράγες μια γραμμή που λέει ότι χωρίς εθνική συνεννόηση δεν μπορεί να διαμορφωθεί η απαραίτητη στρατηγική για να είναι η Ελλάδα δυνατή και να μπορεί να αντιμετωπίσει τους κινδύνους από την αυξανόμενη προκλητικότητα. Η Τουρκία έχει φύγει από τα λόγια και περνάει σε πράξεις. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναδιαταχθεί και η δικιά μας πολιτική, η οποία χρειάζεται βεβαίως επαναδιατύπωση. Χάθηκε η ευκαιρία με το Ελσίνκι. Η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται πλέον για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να συνεχίζει να υπάρχει αυτή η στρατηγική. Και σήμερα θα πρέπει να δούμε πώς διεθνοποιούμε ουσιαστικά το θέμα. Άρα τι σημαίνει αυτό σε σχέση με την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ συνολικά? Αυτό που χρειαζόμαστε είναι η οριοθέτηση μέσα από το διάλογο με όλες τις χώρες και εφόσον αυτός ο διάλογος προχωρήσει και αρνηθεί η Τουρκία να συμμετάσχει σε αυτό το διάλογο το συνολικό, τότε θα τύχει της απομόνωσης. Πρέπει λοιπόν η Ελλάδα να πάρει πρωτοβουλίες και να μην περιμένει να κάνει πρώτα κινήσεις η Τουρκία και να ακολουθεί. Δυστυχώς μέχρι σήμερα με τακτικισμό κινούμαστε, αφού δηλαδή πάρει πρωτοβουλίες ο Ερντογάν και η Τουρκία, ερχόμαστε από πίσω να ανατρέψουμε συμφωνίες και κινήσεις. Βεβαίως και πρέπει να προχωρήσουν τα πράγματα, αλλά ξαναλέω, δεν μπορούν να γίνουν χωρίς εθνική συνεννόηση. Και σήμερα δεν υπάρχει στο βάθος που πρέπει και χαραγμένη γραμμή που μπορεί να δώσει αποτελέσματα χωρίς εθνικούς κινδύνους. Η κυβέρνηση έχει χάσει την μπάλα με την μπάλα. Βλέπουμε αλλαγή νόμου, βλέπουμε διαπλεκόμενα. Τι γίνεται με αυτό? Όπως ακριβώς είπατε, έχουμε
μια άθλια διαχείριση ενός σημαντικού θέματος που έχει να κάνει και με το αίσθημα των φιλάθλων και των ανθρώπων που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Και η αρχική παρέμβαση, αλλά και η προσπάθεια να δώσουν λύση στο αδιέξοδο που δημιούργησαν, είναι συνολικά λάθος. Γι' αυτό εμείς, εκτός την καταγγελία που κάναμε για την κυβέρνηση, η οποία, όπως είπα και προηγουμένως, διευθετεί, προσπαθεί να διευθετήσει θέματα αντί να κάνει αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται. Η κυβέρνηση έχει όλη την ευθύνη για το αδιέξοδο το οποίο δημιουργείται και τα προβλήματα τα οποία θα προκύψουν, γιατί δεν δερματίστηκε φυσικά το πρόβλημα με την τροπολογία, και γι' αυτό εμείς δεν συμμετείχαμε για να νομοποιήσουμε αυτήν τη διαδικασία. Και αυτή που έγινε πριν να έρθει η τροπολογία στη Βουλή και αυτή που έρχεται στη συνέχεια με τροπολογία.